Thank you.
Thank you.
Okay. Έλα. Δοκιμάζω, δοκιμάζω. Μετά από την τεχνική ποινή λοιπόν, που δέχτηκε ο προπονητής του Ηρακλή, ο κύριος Νίκου, η Williams ευστόχησε στην βολή και η μπάλα θα παιχτεί εκτός. Ενώ δεν ξέρω πως έχει ματώσει η Williams και ζήτησε και ο διαιτητής κάτι στο να καλύψει σκουλαρίκι, μάλλον να καλύψει σκουλαρίκι με ένα tape. Δεύτερη βολή λοιπόν για την Williams, θα ευστοχίσει και στην δεύτερη. Μάλλον ήταν η πρώτη από το foul που σφυρίχθηκε. Τώρα είναι η δεύτερη και ευστοχή. 3-3 βολές λοιπόν για την Williams, 17-13. Ενώ το, από ό,τι με ενημερώνουν από το control, το πρόβλημα που υπήρχε με τον ήχο έχει αποκατασταθεί. 17-13 λοιπόν ο Ολυμπιακός, 2-40 σχεδόν πριν τη λήξη της περίοδου. Η Γεροστέργιου για 3, με πολύ καμπύλη θα αστοχίσει, Williams θα πάρει το rebound. Τρέχει λοιπόν για τον Ολυμπιακό, δίνει ψηλά στην Βίτολα, είναι κλεισμένη εκεί η Βίτολα, αλλά θα γυρίσει και με ένα hook, θα εστοχίσει. 19-13. Κάρεϊ τώρα με την μπάλα, αλλά φάουλ χαμηλά από την Μόρισον, η οποία δείχνει να απορεί. Δύο και 18 πριν την λήξη της πρώτης περίοδου, με το σκορ να βρίσκεται στο 19-13. Ευστοχή η Κάρε και στις δύο βολές, 19-15, ενώ στον αγωνιστικό χώρο έχει περάσει η Κολάτου και η Σπυριδοπούλου. Κολάτου αναλαμβάνει να οργανώσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, δίνει στη Williams, αλλάζουν την μπάλα οι δύο αθλήτριες, Καρλάφτη. Σπυριδοπούλου δίνει στην Williams στη γωνία, αυτή προσπαθεί να μπει, δίνει έξω, κάνει όμως το λάθος, κλέβει η Τσέρτς, η οποία με την Ντίν, η οποία παραλίγο να πετύχει το καλάθι της χρονιάς, εκεί καθώς έπεφτε, θα πάρει το φάουλ η Ντίν. Και time out. Ευκαιρίες δοθήσεις να πούμε, να επαναλάβουμε μάλλον το Ολυμπιακό πρόγραμμα της σημερινής ημέρας, παράλληλα με το αγώνα μπάσκετ που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή από την αίθουσα 5 του ΣΕΦ. Διεξάγεται ο αγώνας Ολυμπιακός Χανιά για την Α1 Πόλο Αντρών, ενώ στις 5 η ώρα για την Α1 Πόλο Γυναικών ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ηλυσιακό. 7.30 ώρα το βράδυ σε μετάδοση από το YouTube, στην οποία θα ενημερωθείτε μέσα από τα social media του Ολυμπιακού, παίζει και η ομάδα handball του Ολυμπιακού το πρώτο της ευρωπαϊκό μάτς για φέτος στην Ιταλία με την Raymond Sassari. Ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει ήδη στον αγωνιστικό χώρο με τις Morrison και Σπυριδοπούλου να έχουν πάρει ήδη τις θέσεις της στη ρακέτα για την βολή
που θα, για τις διβολές μάλλον που θα εκτελέσει η Ντίν του Ηρακλή. Δύο βολές λοιπόν για την αθλήτρια του Ηρακλή. Για να δούμε στην πρώτη της προσπάθεια. Θα ευστοχίσει. Με το σκόρ να διαμορφώνεται στο 19-16. Μέσα και η δεύτερη, 19-17, με λιγότερο από 2 λεπτά να χρειάζονται για την λήξη της περίοδου. Κολάτου τώρα με την μπάλα, θα αλλάξει με την Σπυριδοπούλη από την κορυφή της ρακέτας αυτή, θα στοχίσει, θα πάρει το rebound η Church, η οποία θα τρέξει κιόλας τον Ηρακλή, αλλά έχει επιστρέψει ο Ολυμπιακός. Δίνει στην Dean. Αυτή στην Γεροστέργιου, αυτή στην Τσέρτς. Από την κορυφή της ρακέτας η Κάραη θα στοχίσει το rebound, η Καρλάφτη δίνει στην Κολάτου. Θα προσπαθήσει να εσχωρήσει η Κολάτου, χάνει την μπάλα, όμως ζητάει φάουλ από το διαιτητή. Η Τσέρτς θα πάρει μόνη της την προσπάθεια εκεί με την Καρλάφτη, θα την νικήσει και ισοφαρίζει το μάτς 19-19. Κολάτου, Williams, δίνει στην Morrison, Williams, 5 δευτερόλεπτα, θα σουτάρει, φάουλ πάνω στο σουτ. Δύο βολές για την Αμερικανίδα του Ολυμπιακού. Η Williams λοιπόν είναι έτοιμη να σουτάρει την πρώτη βολή. Μέσα 20-19. Williams μέσα και η δεύτερη. 21-19, προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Με την Παπαροϊδάμη τώρα να έχει την μπάλα, να δίνει στην Γεροστέργιου. Αυτή ξανά για την Ντίν. Χάνει την μπάλα η Ντίν και δείχνει πόδι, σωστή η απόφαση του διαιτητή. Η μπάλα έχει χτυπήσει στο πόδι της Williams λίγο πριν κλέψει. Η Παπαροϊδάμη θα επαναφέρει την μπάλα για την Γιαννούδη. Γιαννούδη προσπαθεί να πάρει την προσπάθεια. Αστοχή όμως στο σουτ που κάνει. Ο Williams παίρνει την μπάλα 16 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Πιέζεται εκεί από την Dean. Williams φαίνεται θα πάρει μόνη την προσπάθεια. Όχι. Είναι στην... Όχι, αστοχή. Στο σουτ θα κάνει η Κολάτου. Έτσι το 21-19 παραμένει. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστροφή σε πολύ λίγο. Ενώ εσείς μπορείτε να δείτε και κάποια στατιστικά στοιχεία, φαίνονται στις οθόνες σας. Ενώ να πούμε ότι η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Ιταλία για ένα πάρα πολύ σημαντικό τουρνουά.
με τις απέναντι σε στις καλύτερες ομάδες του Ιταλικού πρωταθλήματος. Σήμερα αγωνίζεται απέναντι στην Λούμπεν. Συγγνώμη, στη Λούμπε. Λούμπεν είναι άλλο πράγμα. Προφανώς. Θα μας ενημερώσουν οι συνεργάτες μας αν υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση για αυτό το τουρνουά. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι, κάποιο σύνδεσμο που να το λέει. Από λιγύστερα, αυτή τη στιγμή η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού λίγο πριν λήξει το δεύτερο οκτάλεπτο προηγείται με 9-1 της ομάδας των Χανίων στο Παπαστράτιο. Ενώ στα δικά μας τώρα εδώ στο αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας είναι έτοιμη η έναρξη της δεύτερης περίοδου με την Ελένη Σύρα να επαναφέρει την μπάλα. Ενώ περιμένουμε την εντολή της γραμματείας. Okay, από την γραμματεία, από ό,τι μπορώ να δω. Η Ελένη Σύρα δίνει στην Κολάτου για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος εδώ στην ούτουσα 5 του ΣΕΦ. Κολάτου θα πέσει κάτω, θα χάσει τελικά την μπάλα από την πίεση της Ντιμ στον ευνηδιασμό η Γεροστέριου, αλλά εκεί υπάρχει πάντα η Βίτολα, η οποία με τα μακριά της χέρια θα μοιράσει ακόμα μια τάπα. Έχω την εντύπωση ότι είναι η δεύτερη ή η τρίτη της στον αγώνα. Η Ντιν θα επαναφέρει για την Κάρεϊ. Κάρεϊ εκτός ρακέτας προσπαθεί να παίξει τα πόδια την Μόρισον. Κάνει το λάθος όμως, κλέβει η Χριστινάκη και στον ευνηδιασμό θα σημειώσει ένα εύκολο καλάθι για τον Ολυμπιακό, κάνοντας το 23-19. 9-33 πριν το τέλος της περίοδου, με την Ντιν να έχει την μπάλα στα χέρια της. Η Γεροστέριου δίνει στην Κάρεϊ. Θα πάρει την προσπάθεια η Κάρεϊ, αλλά δεν θα καταφέρει να κάνει κάτι. Χριστινάκης στον διαδρόμο θα δώσει, θα δει στο ανοιχτό γήπεδο την Βίτολα, θα της δώσει την μπάλα. Αλτρουισμός εδώ από τις αθλήτρες του Ολυμπιακού. Θα σημειώσει το καλάθι η Βίτολα, 25-19. Με την Ντιν τώρα να έχει την μπάλα, να παίρνει την προσπάθεια, δίνει, παίρνει πάνω της όλη την άμυνα του Ολυμπιακού, βλέπει ξεμαρκάριστη την Κάρεϊ, της δίνει την μπάλα, αυτή δεν θα δυσκολευτεί εντελώς μόνη της να πετύχει το καλάθι για τον Ηρακλή. Μόρισον δίνει στην Κολάτο, αυτή για την Χριστινάκη, αστοχή στο τρίποντο Χριστινάκη, το rebound από την Ντιν, η οποία προσπαθεί να περάσει το κέντρο του γηπέδου. Η Γιαννούδη τώρα θα πάρει την προσπάθεια μπροστά από την Μόρισον, αλλά η Χριστινάκη θα της κάνει το φάουλ. Δύο βολές λοιπόν για την αθλήτρια του Ηρακλή, την Αθηνά Γιαννούδη. Ενώ η Κολάτου δίνει την θέση της στην Νικολοπούλου. Εύστοχη λοιπόν στην πρώτη βολή η Γιαννούδη. ...25-22 υπέρ του Ολυμπιακού. Αστοχή στην δεύτερη, παίρνει το rebound τη Σύρα. Τρέχει την ομάδα η Χριστινάκη, δίνει στην Νικολοπούλου, έχει επιστρέψει ο Ηρακλής.
οργανωμένη επίθεση πλέον για τον Ολυμπιακό και φάουλ από την Γιαννούδη πάνω στην προσπάθεια να μαρκάρει την Βίτολα. Τους χωρίζουν και 20 πόντους σε ύψος, οπότε ήταν δύσκολο για τη Γιαννούδη να την μαρκάρει. Νικολοπούλου θα δώσει στην Χριστινάκη αυτή στη Σύρα στη γωνία, η Σύρα θα πάρει την εσωτερική και έχει πατήσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Με την Γεροστέριου να επαναφέρει την μπάλα για τον Ηρακλή. Η Ντίν θα χάσει την μπάλα, θα πάρει όμως η Γιαννούδη, θα διορθώσει το λάθος της συμπαίκτριάς της. Η Κάρεϊ θα πάρει την προσπάθεια και φάουλ από την Μόρισον. Κάρεϊ προσπαθεί να την παίξει στα πόδια. Και αλλαγή για τον Ολυμπιακό, εκτός η Μόρισον, μέσα η Σπυριδοπούλου. Με την Κάρεϊ να είναι έτοιμη να εκτελέσει δύο βολές, 25-22. Μέσα η δεύτερη, 25-23, 7-45 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Νικολοπούλου οργανώνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ψάχνει την πάσα Νικολοπούλου και εδώ βάζει τρικλοποδιά η Γεροστέργιου στην Σπυριδοπούλου. Διαμαρτύρεται αδίκως βέβαια. Με την Νικολοπούλου να είναι έτοιμη να επαναφέρει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Νικολοπούλου ξαναπαίρνει την μπάλα. Σπυριδοπούλου βήματα. Έχω να δει πως είναι σωστό το σφύριγμα. Ενώ μόλις τελείωσε το ημίχρονο στο Ρωμαστράτιο, ο Ολυμπιακός προηγείται με 15-3 του Νοχανίων. Στα δικά μας τώρα η Ντίν κατεβάζει την μπάλα, δίνει στην Γιαννούδη, αυτή προσπαθεί να πάρει την προσπάθεια από πολύ μακριά, ένα πολύ άσχημο σούτ από την Γεροστέργιου, ενώ είχε ακόμα 6 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την επίθεση ο Ηρακλής. Απλά πέταξε την μπάλα, πήγε ένα, τουλάχιστον 1,5 μέτρο μακριά από την Στεφάνη. Σύρα τώρα με την μπάλα. Και έχει κάνει λάθος η Σύρα, έχει κάνει βήματα. Η Γιαννούδη θα επαναφέρει για τον Ηρακλή. Στην Ντίν. Φάουλ από την Σύρα. Σύρα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Η Βίελα θα την αντικαταστήσει. Και λογικά θα αναλάβει και το μαρκάρισμα της Ντίν. Όχι, τη βλέπω πάνω στην Τσέρτς να πηγαίνει. Τσέρτς τώρα με την μπάλα. Διαλεύει, είναι καλή αμυντικός. Δεν της αφήνει περιφέρεια να περάσει. Γιαννούδη. Γιαννούδη, έχω με εντύπωση ότι κάνει βήματα εκεί. Αστοχή τέλος πάντων στο σουτ. Η Βίτολα παίρνει την μπάλα και κατεβάζει. Δεν θα βγει ευνηδιασμός. Χριστινάκη τώρα με την μπάλα. Δίνει στην Νικολοπούλου. Χριστινάκη, στη Βίελα, Βίτολα, θα πάρει τα βήματα, Βίελα,
Βίτελο θα ξεμαρκαριστεί, θα σουτάρει, αστοχή, rebound από την Κάρεϊ, η οποία δίνει στην Τσέρτς και αυτή κατεβάζει την μπάλα, πάει να πάρει την προσπάθεια, δίνει στη γωνία για τη Γιαννούδη, αυτή ευστοχή σε τρίποντο και βάζει τον Ηρακλή μπροστά στο σκορ. Έχω την εντύπωση για πρώτη φορά με 25-26, 6 λεπτά πριν το τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου. Αστοχή σε τρίποντο η Χριστινάκη, η Ντίν κατεβάζει την μπάλα γρήγορα, έχει επιστρέψει ο Ολυμπιακός, Ντίν για 3, άσχημο σουτ, εύκολο rebound για την Σπυριδοπούλου. Βίελα, Χριστινάκη, ξανά για 3, ξανά άστοχη, το rebound η Κάρε, η οποία δίνει στην Τσέρτς να κατεβάσει την μπάλα. Τσέρτς θα πάρει τα βήματα, φάουλ από την Σπυριδοπούλου. Και βολές για την Αμερικανίδα του Ηρακλή, ενώ υπάρχει time out. Έτοιμη λοιπόν να εκτελέσει τις βολές η Ντέγια Τσέρτς για τον Ηρακλή. Μέσα η πρώτη βολή, 25-27, προβάδισμα για τις φιλοξενούμενες. Μέσα και η δεύτερη, 25-28, Νικολοπούλου με την μπάλα, δίνει στην Χριστινάκη, ξανά Νικολοπούλου, Βιέλα, Βίτολα, ήταν μόνη της εκεί η Σπυριδοπούλου, δεν την προλαβαίνει, Χριστινάκη, παίρνει τον εσωτερικό, δίνει έξω, Νικολοπούλου για 3, μπαίνει και βγαίνει η μπάλα, rebound από την Κάρεϊ, η οποία δίνει στην Καραλή, η οποία κατεβάζει την μπάλα. Καραλή, σταματάει, σουτάρει, χάνει το καλάθι, θα πάρει το rebound του Βίτελεκ, θα δώσει στην Νικολοπούλου. Σπυριδοπούλου για 3, μέσα, επιτέλους το πρώτο τρίποντο για τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. 28 όλα λοιπόν, και μισό λεπτό να ρίξω και μια ματιά στα στατιστικά για να δούμε αν όντως ήταν το πρώτο τρίποντο. Καραλή τώρα με την μπάλα, διεισδύει, θα κάνει το lay-up, αστοχή, Βίτολα, τρέχει τώρα τον Ολυμπιακό, δεν έχουν επιστρέψει ακόμα του Ηρακλή, Νικολοπούλου σταματάει, σουτάρει, χάνει το καλάθι, το rebound από την Γεροστέργιου. Καραλή, Γεροστέργιου,
Κάρεϊ. Θα δώσει στην Γιαννακάκη, η οποία θα πάρει την προσπάθεια αλλά θα αστοχήσει. Φάουλ ζητάει από τους διαιτητές. Στη γωνία η Σπυριδοπούλου. Δεν θα ευστοχίσει αυτή τη φορά στο σουτ τριών πόντων. Το 28-28 παραμένει, με την Κάρεϊ να κατεβάζει τώρα την μπάλα για τον Ηρακλή. Θα δώσει στην Τσέρτς. Θα double team εκεί όμως η Βίτολα, θα κλέψει, θα δώσει στην Νικολοπούλου, Σπυριδοπούλου, και θα πάρει το φάουλ, θα πετύχει και το καλάθι. Ευκαιρία για έμεσο τρίποντο λοιπόν για την Άννα Σπυριδοπούλου. 30-28 και η Williams θα επιστρέψει στην θέση της Βίελα. Βίελα η οποία έκανε τη δουλειά που έπρεπε, έπαιξε την άμυνά της. Λοιπόν, ναι, ήταν το πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού. 1-8 έχει ο Ολυμπιακός και 1-8 έχει και ο Ηρακλής. Καραλή με την μπάλα, βήματα έχω την εντύπωση ότι έχει κάνει, αλλά σφυρίζει το φάουλ. Σφυρίζει φάουλ στην Χριστινάκη. Έχω την εντύπωση ότι είναι η κυρία Μπακετέα. Χριστινάκη βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου να πάρει την θέση της η Ρένια Καρλάφτη. Καραλή στην πρώτη βολή θα αστοχήσει. Για να δούμε και την δεύτερη προσπάθειά της. Μέσα είναι η δεύτερη. 30-29 το προβάδισμα, το ισχυρό προβάδισμα του Ολυμπιακού παραμένει. Williams, Σπυριδοπούλου, θα κάνει λάθος εκεί στην συνέντευξη με τη Βίτολα. Καλή άμυνα όμως από τον Ολυμπιακό, δεν θα επιτρέψει στην Κάρεϊ να σκοράρει. Και πολύ σκληρό φάουλ από την Γιαννούδη πάνω στην Williams. Ξεσηκώνει θύελα διαμαρτυρών εδώ στο στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να σκληρύνει τόσο πολύ ο αγώνας. Αυτό που αξίζει έτσι λίγο να απορούμε είναι ότι δεν δόθηκε αντιαθλητικό φάουλ αυτό, μιας και δεν είχε καμία σχέση ούτε με την μπάλα ούτε με το να μαρκάρει πάνω την φάση, αλλά απλά να ανακόψει την αθλήτρια. Δεν πειράζει, η Williams θα ευστοχίσει στο δεύτερο τρίποντο του Ολυμπιακού, θα κάνει το 33-29, 2-35 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Καραλή θα πάρει την εσωτερική. Θα σουτάρει από μακριά η Γιαννούδη, πολύ άσχημο σουτ. Νικολοπούλου τώρα με την μπάλα, Williams στην Μόρισον από μέση απόσταση, αυτή θα ευστοχίσει και έτσι ο Ολυμπιακός παίρνει πολύ γρήγορα ένα προβάδισμα 6 πόντων, 35-29.
όλα έτοιμα για την συνέχεια του αγώνα, ενώ ένα μικρό διάλογο έχουν ανοίξει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Μπαγκετέας, με τον κύριο Νίκλα. Γεροστέργιου θα επαναφέρει την μπάλα για την Ντίν. Αυτή θα οργανώσει το παιχνίδι του Ηρακλή, ενώ μαρκάρεται από την Νικολοπούλου. Δίνει στην Γιαννούδη. Γεροστέργιου, Ντίν και πάλι στη γωνία. Η Ντίν θα προσπάθει για τρεις. Θα στοχίσει. Η Williams θα πάρει το rebound. Θα προσπαθήσει να τρέξει, ενώ έχει γίνει φάουλ από την Γιαννούδη και πάλι. Το οποίο δεν σφυρίζεται. Ντίν στην προσπάθειά της διευνηδιασμού, του βλέπει τα μακριά χέρια της Μόρισον εκεί, θα φοβηθεί και θα πετάξει την μπάλα όπως θα στοχίσει. Βίτολα τώρα με την μπάλα, προσποιείται, δίνει στην Williams. Βίτολα ξανά, ενώ φάουλ πάνω στη Μόρισον, η οποία βρίσκεται κάτω. Ακόμα ένα ατσούμπαλο, μαρκάρισμα θα έλεγα των αθλητριών της του Ηρακλή, αυτή τη φορά από την Γεροστέργιου. Μόρισον λοιπόν στην πρώτη βολή, μέσα. Δεύτερη βολή για τη Μόρισον και αυτή μέσα. ...37-29 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. 1,5 λεπτό, κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Καραλή θα κάνει λάθος, θα κλέψει την μπάλα η Καρλάφτη. Williams ολοκληρώνει, δίνει την μπάλα στην Νικολοπούλου. Νικολοπούλου θα πάρει την προσπάθεια, δίνει έξω στην Καρλάφτη, αυτή για τρεις από τη γωνία, μέσα! Μέσα για τη Ρένια Καρλάφτη, η οποία κάνει το 40-29, πετυχαίνοντας το πρώτο της τρίποντο με την φανέλα του Ολυμπιακού. Τάπα από την Καρλάφτη, δεύτερη τάπα πάνω στην Τσέρτσα αυτή τη φορά, στον εφηβιασμό Ολυμπιακός. Επιστρέφει ο Ηρακλής, Νικολοπούλου για τρεις, μέσα! 43-29 με 35 δευτερόλεπτα για την λήξη του ημιχρόνου εδώ στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ. Η Τσέρτς θα πάρει την μπάλα, θα δώσει έξω για την Κάρεϊ, για τρεις αυτή, μέσα η Κάρεϊ από την κορυφή της ρακέτας. 43-32, Νικολοπούλου. Νικολοπούλου, σε γίνει φάουλ εκεί, δεν σφυρίζεται. Κλέβει την μπάλα η Ντίν και μόνη της θα στοχίσει, εντελώς μόνη της. Θα πάρει το rebound βέβαια η Τσέρτς. Ντίν για τρεις, μέσα. Δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου και το σκορ να διαμορφώνεται σε 43-35. Αλλά έχω την εντύπωση ότι εδώ πέρα στην προηγούμενη φάση η Τσέρτς έχει κάνει χαλαρό φάουλ πάνω στην Νικολοπούλου και θα έπρεπε να έχει σταματήσει εκεί η φάση και όχι να εξελιχθεί. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά το ημίχρονο τελείωσε στο 43-35, μπροστά ο Ολυμπιακός, ενώ να σας πούμε κάποια στατιστικά για τον αγώνα μέχρι στιγμής. Πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό είναι ποια άλλη, η Brooke Williams με 14 πόντους. Ακολουθεί η Βίτολα με 8. 6 έχει η Χριστινάκη. 5 η Σπυριδοπούλου, 4 η Ζιωμάρα Μόρισον και από 3 η Νικολοπούλου και η Ζένια Καρλάφτη για τον Ηρακλή. Πρώτη σκόρερ είναι η
Στα Σακάρεϊ με 12 πόντους. Ακολουθεί η Ντέγια Τσέρτς με 10. Ενώ από 4 πόντους έχει η Ντίν με την Γιαννούδη. Και 3 πόντους η Σαβίνα Κάραλη, με 2 η Μαριλένα Γεροστέργιου. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 4 στα 11 τρίποντα, 10 στα 18 δίποντα και 11 στις 12 βολές, ενώ ο Ηρακλής έχει 3 στα 11 τρίποντα, 6 στα 25 δίποντα και 14 στις 18 βολές. Ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε ξανά εδώ στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για το δεύτερο ημίχρονο σε περίπου 10 λεπτάκια.
Σε περίπου 3 λεπτά θα ξεκινήσει η τρίτη περίοδος εδώ στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 8 πόντους, 43-35 του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Οι δύο ομάδες έχουν αποσυρθεί στους πάγκους τους. Ενώ να πούμε ότι η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού στο τέλος της του τρίτου οκταλέπτου προηγείται με 18-6 του Νοχανίων στο Παπαστράτιο. Η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού, η οποία την επόμενη Τρίτη στις 17 του μήνα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την πρωταθλήτρια Ευρώπης Προ-Ρέκο για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του LEN Champions League. Ενώ να υπενθυμίσω ότι σήμερα το βράδυ στις 7.30 η ομάδα handball ανδρών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει στον πρώτο της φετινό ευρωπαϊκό αγώνα την Ιταλική Raimond Sassari στην Ιταλία, με μετάδοση από την Ομοσπονδία της Ιταλίας μέσω YouTube. Ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος και τις επόμενες ώρες από τα social media του Ολυμπιακού, ενώ τα πάντα είναι έτοιμα για την έναρξη του αγώνα, την συνέχεια μάλλον του αγώνα εδώ στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να κατεβαίνει με τις Νικολοπούλου, Williams, Morrison, Καρλάφτη και Βίτολα, ενώ για τον Ηρακλή θα αγωνιστούν οι Γεροστέργιου, η Ντίν, η Τσέρτς, η Κάρεϊ και η Γιαννούδη. Είναι η πεντάδα, έχω την εντύπωση, η οποία βρίσκεται την πιο πολλή ώρα στον αγωνιστικό χώρο σήμερα εδώ στο ΣΕΦ για τον Ηρακλή. Κάρεϊ παίρνει την μπάλα από τα χέρια της Γεροστέργιου, αυτή την δίνει στην Ντίν για να οργανώσει το παιχνίδι του Ηρακλή. Άσχημο το τρίποντο από την Τσέρτς, rebound από τη Βίτολα, η οποία δίνει την μπάλα στην Νικολοπούλου. Williams, φάουλ από την Ντίν. Ενώ τελικό στο Παπαστράτιο, 25-11 υπέρ του Ολυμπιακού. Βίτολα τώρα με την μπάλα. Νικολοπούλου. Θα ξαναδώσει στη Βίτολα. Αυτή γυρνάει υπέροχα το κορμί της, αλλά δεν καταφέρει να σημειώσει το καλάθι. Williams εκτός. Βίτολα στη γωνία. Θα ξεφύγει από την, από τις αντιπάλους της και από την Γιαννούδη, αλλά και από την Κάρεϊ. Θα σημειώσει ένα υπέροχο καλάθι για τον Ολυμπιακό και επαναφέρει την διαφορά στους 10 πόντους. 45-35. Κάρεϊ τώρα στην κορυφή για να δούμε αν θα δοκιμάσει να σουτάρει. Όχι, δίνει στην Γιαννούδη. Γιαννούδη για τρεις. Όχι, αστοχή. Θα πάρει όμως το μακρινό rebound η Γεροστέργιου. Θα δώσει ξανά την μπάλα στην Ντίν. Ντίν προσπαθεί να βρει διάδρομο για να τρυπώσει. Δίνει στην Γιαννούδη. Κάτω από το καλάθι μόνη της θα καταφέρει να σημειώσει το καλάθι για τον Ηρακλή, ο οποίος μειώνει ξανά στους 8. Νικολοπούλου. Williams, Καρλάφτη στη γωνία, δίνει στην Morrison. Με εξαίσιο τρόπο αποφεύγει την Κάρεϊ και μόνη της με το καλάθι θα καταφέρει να σημειώσει 2 ακόμα πόντους για τον Ολυμπιακό. 47-37, 8 και 15 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Η Ντίν προσπαθεί να εισχωρήσει και έχει κάνει βήματα, ναι. Καθαρά βήματα από την Αμερικανίδα του Ηρακλή.
Βίτολα, θα δώσει στην Νικολοπούλου. Νικολοπούλου, παραλίγο να χάσει την μπάλα. Μόρισον, άσχημο σούτ από την Μόρισον. Θα πάρει την μπάλα η Τσέρτς, ενώ θα της κάνει φάουλ η Βίτολα για να ανακόψει τον ευνηδιασμό. Απ' έξω η μπάλα με την Γεροστέργιου να επαναφέρει για την Ντίν. Γεροστέργιου δεν θα καταφέρει να δώσει την μπάλα στην συμπαικτριάδης και η Μόρισον με μια προσπάθεια θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ενώ εδώ η μπάλα χτύπησε σε δύο πόδια και έχει κάνει βήματα η Κάρεϊ. Το δέχεται και η ίδια. Νικολοπούλου τώρα θα επαναφέρει την μπάλα για τον Ολυμπιακό στα χέρια της Williams. Καρλάφτη, Williams για τρεις μόνη της, μέσα. Williams η οποία είναι μέχρι στιγμής, πρέπει να είναι να έχει φτάσει στους 17 πόντους, πρώτο σκόρερ του αγώνα. Κάρεϊ δεν τα καταφέρνει απέναντι στην Μόρισον. Williams θα πάρει την μπάλα, τρέχει, δίνει στην Νικολοπούλου, αυτή στη Βίτολα, αυτή στην Μόρισον, η οποία θα δεχτεί ένα σκληρό μαρκάρισμα εκεί από την Γεροστέργιου. Πιάνει το κεφάλι της στον Αφιένα. Ευτυχώς δεν έχει κάτι το σοβαρό. Δύο βολές και αλλαγές για τον Ηρακλή. Με την Γιαννούδη να περνάει εκτός και την Παπαροϊδάμη να παίρνει τη θέση της στον αγωνιστικό χώρο. Μόρισον στην πρώτη βολή μέσα, 51-37 για την Χιλιανή, σέντερ του Ολυμπιακού. Για να δούμε και την δεύτερη προσπάθειά της. Μέσα και η δεύτερη, 52-37, 6-50 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Η Ντίν με την μπάλα στα χέρια. Η Ντίν γυρίζει και θα στοχίσει. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνη της. Καρλάφτη θα δώσει τη γωνία για την Williams. Ξεμαρκάρεται αυτή. Αστοχή. Διαμαρτυρίες για φάουλ πάνω στην προσπάθεια για σούτ της Williams. Και σίγουρα έχει κάνει φάουλ η Ντίν στην προσπάθεια της Νικολοπούλου να διεισδύσει μέσα στην ρακέτα του Ηρακλή. 52-37 παραμένει, 6-23 πριν τη λήξη της περίοδου, ενώ ετοιμάζεται η Χριστινάκη να περάσει στην, και περνάει μέσα στην αγωνιστικό χώρο στη θέση της Καρλάφτη. Νικολοπούλου, Williams, Χριστινάκη από τη γωνία για τρεις, μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Η Βίτολα θα πάρει το επιθετικό rebound και από τα χέρια της Κάρεϊ η μπάλα θα καταλήξει out. Στην προσπάθειά της η Κάρεϊ να κλέψει την μπάλα από την Βίτολα, δεν θα καταφέρει να τη συγκρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Νικολοπούλου τώρα με την μπάλα στα χέρια, θα δώσει στην Μόρισον, η οποία θα καταφέρει να σημειώσει το καλάθι, να πάρει και το φάουλ από την Κάρεϊ. Ευκαιρία για ένα έμεσο τρίποντο από την Μόρισον. Ευστοχή στην βολή Μόρισον, 55-37, 6-13, εκτός η Βίτολα, μέσα η Σπυριδοπούλου. Η Κάρεϊ θα επαναφέρει τώρα την μπάλα στην Ντίν. Θα
Θα δώσει στην Τσέρτς, αυτή θα πάρει τον εσωτερικό και θα σημειώσει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Δεν θα καταφέρει η Williams να την ακολουθήσει. Χριστινάκη τώρα σε δευτερεύον ευνηδιασμό, δεν θα βγει, έχει γυρίσει όλος ο Ηρακλής. Από τη γωνία η Σπυριδοπούλου, Μόρισον, φοβερή ενέργεια από τη Μόρισον, ξεμαρκάρεται. Williams, Μόρισον, πάντα με δύο πάνω της. Νικολοπούλου, θα δώσει στη Χριστινάκη, γυρίζει αυτή, αστοχή όμως, η μπάλα πηδάει πάνω στο Στεφάνι δύο φορές και βγαίνει έξω. Η Τσέρτς με την μπάλα δίνει στην Κάρεϊ, η οποία θα σουτάρει για τρεις, αστοχή αυτή τη φορά, το rebound η Σπυριδοπούλου, ενώ απρόσεκτα εκεί θα πάρει την μπάλα η Παπαροϊδάμη. Θα της κλέψει την μπάλα την ώρα που ρωτούσε την συμπαίκτριά της αν την χτύπησε αθελά της με τον αγώνα. Νικολοπούλη λοιπόν τώρα με την μπάλα. Δίνει στην Χριστινάκη στη γωνία. Ξανά Νικολοπούλου. Στην άλλη γωνία Williams μόνη της. Μέσα! 20 για την Williams. Η οποία, να μην τη ματιάσουμε, πάει από 20 σε 20 σε κάθε αγώνα που παίζει με την φανέλα του Ολυμπιακού. Η Ντίν τώρα με την μπάλα θα δώσει την Κάρεϊ. Απρόσεκτη αυτή, θα δώσει έξω για την... σε πολύ άσχημο σούτ όμως από την Γεροστέργιου και πολύ μακριά. Νικολοπούλου κατεβάζει την μπάλα τώρα για τον Ολυμπιακό. Μόρισον, Σπυριδοπούλου. Williams, Σπυριδοπούλου από την κορυφή της ρακέτας θα αστοχίσει η μπάλα, έχω την εντύπωση, από τα χέρια της Μόρισον, ναι σωστά, από τα χέρια της Μόρισον θα περάσει εκτός και time out για τον Ηρακλή, ο οποίος βρίσκεται πίσω με 58-39, 4 και 10 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου, ενώ ευκαιρία. Εγώ θα διαφωνήσω ότι έχει πέσει η Βίτολα. Η Βίτολα, αν δείτε τις δουλειές που κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έχω την εντύπωση ότι θα αλλάξει τη γνώμη. Έχει μοιράσει τάπες, έχει μοιράσει assist, έχει βοηθήσει στο σκοράρισμα, έχει βοηθήσει στα rebound. Τι άλλο να κάνει. Δεν γίνεται να βάζουν όλοι 20 και 30 πόντους για να λέμε ότι ξεχωρίζουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, μισό λεπτό να δούμε τα στατιστικά. Ενώ όπως είπαμε, λίγο νωρίτερα η ομάδα από όλων ανδρών του Ολυμπιακού νίκησε το Νοχανίον με 25-11 με πρώτο σκόρερ τον Ντίνο Γενιδουνιά, τον αρχηγό του, με 4 γκολ, με 5 γκολ με συγχωρείτε, ενώ από 4 σημείωσαν ο Αλαφραγκής και ο Νικολαίδης και ο Παπαναστασίου. Στα του αγώνα μας τώρα, πρώτη σκόρερ του αγώνα και του Ολυμπιακού είναι η Μπρουκ Williams με 20 πόντους και ακολουθεί η Ζιωμάρα Μόρισον με 11. Ενώ για τον Ηρακλή πρώτη σκόρερ παραμένει η Στάσα Κάρεϊ με 12 πόντους και ακολουθεί η Ντέγια Τσέρτς με 9. Επαναφορά της μπάλας για τον Ηρακλή με την Παπαροϊδάμη. Ενώ στον αγωνιστικό χώρο έχει μπει και η Κολάτου στη θέση της Νικολοπούλου. Ενώ τώρα η γραμματεία δίνει το ok για την συνέχεια του αγώνα. Υπενθυμίζουμε από φέτος είναι ηλεκτρονικά τα φύλλα αγώνος. Οπότε ενώ η Κολάτου θα κλέψει την μπάλα, πολύ καλή άμυνα από την Κολάτου, η οποία θα πάρει και την εσωτερική, θα δώσει έξω. Όχι όμως, η Ντίν θα καταλάβει την προσπάθειά της να κλέψει την μπάλα. Θα ευστοχίσει στον εφηβιασμό απέναντι στην Μόρισον με υποψία βημάτων εκεί πριν την τελική της προσπάθεια. Κολάτου τώρα με την μπάλα θα δώσει στην Williams, αλλάζει με την Κολάτου και πάλι Χριστινάκη, Κολάτου,
Διεισδύσει, Williams από τη γωνία, αστοχή, το rebound της Σπυριδοπούλου, Χριστινάκη, Κολάτου, Williams και επιθετικό φάουλ δίνει εκεί η κυρία Μαργίλη. Δεν το καλοδέχεται εκεί η Williams. Δεν έχει να κάνει αυτό όμως. Η Morrison βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, επιστρέφει η Βίτολα και επαναφορά της μπάλας για τον Ηρακλή από την Γέρο Στέργιου στην Ντίν. Η Ντίν ξεμαρκάρεται, θα πάρει την προσπάθεια, θα σημειώσει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Βολή για την Καλάια, αν μπορώ να προφέρω σωστά το μικρό της όνομα, Καλάια Ντίν. 3-9 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, 58-43. Μέσα και η βολή, έμεσο τρίποντο λοιπόν για τον Ηρακλή, 58-44. Πολλά του δίνει στην Williams. Ηρεμεί το παιχνίδι αυτή. Στη γωνία για την Σπυριδοπούλη, με συγχωρείτε, και φάουλ από την Γιαννούδη πάνω στην Χριστινάκη. Έχουν εντύπωση ότι είναι το πέμπτο της. Νομίζω ότι πρέπει να είναι το πέμπτο της, οπότε φεύγει απευθείας για τον πάγκο με την Κάρεϊ να παίρνει την θέση της στο αγωνιστικό χώρο. Εν τω μεταξύ έχει περάσει και η Καραλή στον αγωνιστικό χώρο για τον Ηρακλή. Η Χριστινάκη ευστοχή στην πρώτη βολή, 59-44. 60-44, ευστοχή και στη δεύτερη. Καραλή κατεβάζει την μπάλα, δίνει στην Παπαροϊδάμη, αυτή στην Γεροστέργιου. Καραλή, Κάρεϊ, Ντίν, θα δώσει στην Κάρεϊ με στη ρακέτα, θα πάρει το φάουλ, θα πετύχει και το καλάθι στην προσπάθεια της η Σπυριδοπούλου να την κόψει, θα της κάνει φάουλ. 60-46 και μία βολή για την Στάσα Κάρεϊ. Ενώ τα βάλε με τον εαυτό της πιο πριν η Σπυριδοπούλου. Μέσα και η βολή. 60-47. Η Σπυριδοπούλου αφήνει τη θέση της στην Δίελα. Και η Williams θα επαναφέρει στην Κολάτου, double team εκεί. Χριστινάκη θα δώσει την λύση, Βίτολα, Κολάτου, Χριστινάκη, Δίελα, ψηλά για την Βίτολα και αυτή θα ξεμαρκαριστεί και μόνη της κάτω από το καλάθι, δεν θα λαθέψει, θα ευστοχίσει, θα κάνει το 62-47. Με κάτι περισσότερο από 2 λεπτά να χρειάζονται για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Καραλή θα πάει να πάρει μια εσωτερική, θα βρει την Κάρεϊ, αυτή θα αστοχίσει μόνη της με το καλάθι. Williams κατεβάζει την μπάλα για τον Ολυμπιακό, δίνει στη Βίτολα, θα πάρει τα βήματα αυτή, δίνει πλάγια στην Δίελα, θα αστοχίσει η Δίελα και στην προσπάθειά της για rebound θα κάνει φάουλ πάνω στην Γέρο Στέργιου. Έχω την εντύπωση ότι έχει ήδη 5 φάουλ ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο, οπότε βολές για την Γεροστέργιου και τον Ηρακλή. Γεροστέργιου, άσχημα εκτελεσμένη πρώτη βολή. Για να δούμε την δεύτερη προσπάθειά της.
μέσα. Χριστινάκη επαναφέρει για την Κολάτου. Κολάτου για την Williams. Williams για τη Βίτολα. Δίελα κατά το καλάθι. Τελικά ήρθαν οι αθλήτρες του Ηρακλή. Williams ξεμαρκάρεται. Υπέροχη προσπάθεια από τη Williams. Ξεμαρκάρεται, σηκώνεται, σουτάρει από την γραμμή της βολής. Θα πάρει το φάουλ, θα ευστοχίσει κιόλας. Είναι το τέταρτο φάουλ της Γεροστέργιου. Για να δούμε και τη βολή. Μέσα. 65-48 και περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου για να δώσει την θέση της στην Ελένη Σύρα. Γεροστέργιου θα επαναφέρει στην Καραλή. Θα πάρω η Δάμη. Δίνει στην Κάρεη. Καραλή. Εκτός για τη Γεροστέργιου. Για τρεις αυτή αστοχή. Βίτολα. Θα πάρει το rebound. Δίνει στην Δίελα. Προλαβαίνει αυτή την μπάλα και εκπληκτική τάπα της Κάρεη στην προσπάθεια της Βίτολα να σκοράρει. Δεν την είχε δει η αθλήτρια του Ολυμπιακού. Ήρθε από πίσω σαν τρέιλερ η Κάρεη και πέταξε την μπάλα out. Λοιπόν, η Βίτολα θα επαναφέρει για την Δίελα. Βίτολα από τη γωνία για τρεις. Μέσα. 68-48. 53 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης. Ντίν για τρεις. Αστοχή. Rebound από τη Βίτολα. Φάουλ. Όχι, έχει σφυριχθεί φάουλ της Χριστινάκη. Πάνω στην Παπαροϊδάμη. Στην προσπάθειά της να πάρει καλύτερη θέση για το rebound. Ενώ η Τσέρτς επανέρχεται στο αγωνιστικό χώρο στη θέση της Γεροστέργιου. Παπαροϊδάμι λοιπόν τώρα στην πρώτη βολή. Άστοχη. Ένα ιδιαίτερο στυλ από ό,τι βλέπουμε. Για να δούμε τη δεύτερη προσπάθειά της. Αστοχή και στη δεύτερη. Η Τσέρτς όμως παίρνει το rebound. Αστοχή. Και η μπάλα στα χέρια της Βίτολα. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Αστο λάθος κάνει πάνω στη κλέβει την μπάλα Παπαροϊδάμι. Κάρεη δίνει στην Τσέρτς. Γυρίζει αυτή. Παραλίγο να πετύχει το καλάθι. Θα πάρει το φάουλ όμως από την Δίελα. Διαμαρτύρεται ο κύριος Νίκλας στους διαιτητές για την προηγούμενη φάση. Δύο βολές λοιπόν για την Ντέγια Τσέρτς. Ευστοχή στην πρώτη. 68-49. 68-50. Κολλάτου τώρα με την μπάλα στα χέρια. Κατεβάζει τον Ολυμπιακό. Δίνει στην Βίτολα. Ξανά στην Κολλάτου. Δίελα από τη γωνία, αστοχή. Η μπάλα είναι για τον Ηρακλή. Με την Καραλίνα επαναφέρει. Προσπαθεί να επαναφέρει τουλάχιστον. Δίνει στην Κάρεη, ξανά η Καραλή. Ενώ από πολύ μακριά το σουτ, παραλίγο να ευστοχίσει η Καραλή. Ενώ ο προπονητής της δεν του άρεσε η προσπάθειά της, προφανώς θα ήθελε κάτι άλλο. Λήξη λοιπόν και της τρίτης περίοδου εδώ στο ΣΕΦ, στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός προηγείται 68-50 του Ηρακλή και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα στατιστικά, στα ατομικά στατιστικά των αθλητριών.
Λοιπόν, πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού η Brooke Williams με 23 πόντους. Ακολουθεί η Κριστίν Βίτολα με 15. 11 πόντους έχει η Ζιωμάρα Μόρισον. 5 η Άννα Σπυριδοπούλου και από 3 η Νικολοπούλου και η Καρλάφτη. Ενώ για τον Ηρακλή παραμένει πρώτη σκόρερ του η Στάσα Κάρεϊ και ακολουθούν με 15 πόντους και ακολουθούν με 12 η Καλάι Αντίν με, με 12 πόντους και η Ντέγια Τσέρτς με 11. 6 έχει πετύχει η Αθηνά Γιαννούδη και από 3 η Σαβίνα Κάραλη και η Καραλή, με συγχωρείτε, και η Μαριλένα Γεροστέργιου. Έτοιμη για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας περίοδου εδώ στον Πειραιά, με την Ελένη Σύρα να είναι έτοιμη να επαναφέρει την μπάλα. Για τον Ολυμπιακό θα αγωνιστούν Σύρα, Κολάτου, Δίελα, Χριστινάκη και Βίτολα, ενώ για τον Ηρακλή είναι η Καραλή, η Ντίν, η Τσέρτς, η Κάρεϊ και η Παπαροϊδάμι. Η μπάλα λοιπόν στα χέρια της Σύρα εντός ολίγου, μέχρι να δώσει η γραμματεία το OK. Μόλις το έδωσε, η μπάλα λοιπόν στα χέρια της Ελένη Σύρα, η οποία θα δώσει στην Ευγενία Κολάτου. Θα οργανώσει αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού, δίνει στην Βίτολα, ξανά Κολάτου. Χριστινάκη θα ξεμαρκαριστεί, δίνει στη Βίτολα, Χριστινάκη για 3. Αστοχή, το rebound την Ντίν. Στην προσπάθειά της η Σύρα να κλέψει, πετάει την μπάλα out, ενώ έχει πέσει κάτω η Ντίν. Σίγουρα θα χρειαστεί να σκουπιστεί εκεί το παρκέ από τον ιδρύοντα της αθλήτρες του Ηρακλή. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη μικρή διακοπή. Για να μην έχουμε κάποιο απρόοπτο και γλιστρήσει κάποια αθλήτρια και χτυπήσει. Σκουπίζεται λοιπόν τώρα το παρκέ στον χώρο που έπεσε η Καλάια Ντίν. Όλα έτοιμα λοιπόν για την συνέχεια του αγώνα, με την Κάρεϊ να επαναφέρει για την Ντίν, η Σύρα την επιτηρεί, η Τσέρτς θα πάρει την μπάλα τώρα, δίνει στην Παπαροϊδάμι, αυτή στην Κάρε, η οποία θα πετύχει το καλάθι απέναντι στην αρκετά κοντύτερη της Σύρα. Κολάτου κατεβάζει την μπάλα, δίνει στην Σύρα, αυτή στην Βίτολα. Βίτολα προσποιείται, παίρνει τα βήματα, φάουλ, δύο βολές. Φάουλ έχουν εντυπώσει από την Κάρε. Ναι, 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, 68-52, με την Κριστίν Βίτολα να είναι έτοιμη να εκτελέσει δύο βολές. Η μπάθα της παίζει άσχημο παιχνίδι, μπαίνει και βγαίνει δύο φορές από το καλάθι. Έξω λοιπόν, για να δούμε την δεύτερη βολή της Κριστίν Βίτολα. Μέσα, 69-52. Ζιωμάρα Μόρισον στη θέση της Βίτολα.
Καραλή με την κατεβάζει την μπάλα για τον Ηρακλή. Δίνει στην Ντίν. Χάνει προς τη μήνη Ντίν. Προσπαθεί να διεισδύσει. Δίνει έξω στην Καραλή. Διαμαρτυρίες για βήματα από τον κόσμο. Αλλά η Τσέρτς δεν σταματάει. Ευστοχή. Θα κάνει το 69-54. Σύρα, Δίελα, Χριστινάκη, απέναντι στην Τσέρτς, φάουλ, χαμηλά. Πιο Μαρα Μόρισον θα επαναφέρει την μπάλα. Βίελα, Κολάτου, 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Κολάτου θα πάρει το σουτ, θα ευστοχίσει. 71-54. Ντίν τρέχει. Έξω από τα... θα ευστοχίσει σε τρίποντο η Τσέρτς, όπου βρέθηκε εντελώς μόνη της. Έξω από τα 6-75. 71-57. Μειώνει ο Ηρακλής, 8 και 6 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του αγώνα. Ενώ οι φωνές που ακούτε, δεν ξέρω αν περνάνε μέσα από το μικρόφωνο, είναι του προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος φαίνεται αρκετά δυσαρεστημένος με, προφανώς με κάποιες οδηγίες που έχει δώσει και δεν έχουν τηρηθεί από, από την ομάδα του. Πάμε λοιπόν να δούμε την συνέχεια του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να έχει επανέλθει στο τερέν, με την Δίελα, την Κολάτου, την Σύρα, την Χριστινάκη και την Ζιωμάρα Μόρισον. Ενώ για τον Ηρακλή επιστρέφουν οι Ντίν, οι Κάρεϊ, οι Τσέρτς, οι Παπαροϊδάμι και οι Καραλή. Δίελα τώρα με την μπάλα, θα δώσει στην Κολάτου. Μόρισον. Φάουλ από την Κάρεϊ. Στην προσπάθειά της η Μόρισον να τριπλάρει την μπάλα. Έχουν εντύπωση ότι είναι το 5ο φάουλ της Κάρεϊ, η οποία θα αποχωρήσει από τον αγώνα και την θέση της θα πάρει η Γεροστέριου, η οποία έχει και αυτή 4 φάουλ νομίζω. Χριστινάκη τώρα με την μπάλα, θα δώσει στην Δίελα, προσπαθεί να πάρει την εσωτερική από τα χέρια της Γεροστέριου, η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. 5 δευτερόλεπτα θα έχει στη διάθεση του Ολυμπιακός για να ολοκληρώσει την προσπάθειά του σε αυτή την επίθεση. Για να δούμε, η Κολάτου θα δώσει, όχι, εκτός, περάσαν 4 δέκατα, 4,6 από τα χέρια της Γεροστέριου, πάλι μπάλα εκτός. Για να δούμε, η Κολάτου τι θα, ποια θα είναι η επιλογή της αυτή τη φορά. Στινάκη, ξεμαρκάρεται, σταματάει, σουτάρει, αστοχή, Καραλή το rebound, θα προσπαθήσει να τρέξει, φάουλ από την Ελένη Σύρα, στην προσπάθειά της να της κλέψει την μπάλα. 71-57, το πρώτο ομαδικό φάουλ του Ολυμπιακού σε αυτή την τέταρτη περίοδο, 3 έχει ο Ηρακλής.
7 και 36 πριν τη λήξη του αγώνα. Μέσα η Νικολοπούλου, εκτός η Κολάτου. Καραλή επαναφέρει στην Ντίν. Κατεβάζει την μπάλα η Ντίν. Παραλίγο να της κλέψει εκεί η Μόρισον την μπάλα. Η Τσέρτς με πλάτη απέναντι στην Νικολοπούλου. Γυρνάει, φάουλ από την Νικολοπούλου. Ενώ αστόχησε στην προσπάθειά της. Η Τσέρτς λοιπόν δύο βολές, ενώ η Νικολοπούλου ζητάει από την διαιτητή να της εξηγήσει ακριβώς ποιο ήταν το φάουλ. Ευστοχή εντωμεταξύ η Τσέρτς στην πρώτη βολή. Ευστοχή και στην δεύτερη. 71-59. Νικολοπούλου, Σπυριδοπούλου, Χριστινάκη. Νικολοπούλου στη γωνία για την σύρα. Σπυριδοπούλου δεν θα δώσει πολύ καλά την μπάλα στην Μόρισον. Καλή σκέψη, άσχημη εκτέλεση. Θα φύγει η μπάλα εκτός, ενώ η Williams περνάει στην θέση της Χριστινάκη στον αγωνιστικό χώρο. 71-59. Καραλή τώρα με την μπάλα. Δίνει στην Τσέρτς. Παπαροϊδάμι, δίνει στην Ντίν. Ντίν χάνει την μπάλα με πόδια. Λέει διαιτητής, σωστή απόφαση. Καραλή θα επαναφέρει. Τσέρτς προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Θα πάρει την προσπάθεια. Ένα πολύ όμορφο καλάθι από την αθλήτρια του Ηρακλή. Νικολοπούλου τώρα κατεβάζει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Την επιτηρεί η Παπαροϊδάμι. Μόρισον της κάνει το σκριν. Σύρα, ενώ φάουλ από την Παπαροϊδάμι στην Μόρισον, έχουν εντύπωση. Ναι. Ενώ έχει δώσει τεχνική ποινή στον πάγκο του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Οκ. Ενώ χαρακτηριστικά ο κύριος Νίκλας λέει στην διαιτητή ότι ο Ηρακλής έχει εκτέλεσει 40 βολές. Για να δούμε αν έχει και δίκιο. Μισό λεπτό. Ενώ το σκορ έχει διαμορφωθεί στο 71-62. Ο Ηρακλής λοιπόν έχει 29 βολές, 22 στις 29 βολές σύνολο, με την Τσέρτς να προηγείται στο πίνακα το σκόρερ για την ομάδα του Ηρακλή με 21 πόντους, ενώ για τον Ολυμπιακό 23 έχει η Williams. Όλα έτοιμα για την συνέχεια του αγώνα εδώ στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
με τον Ολυμπιακό να παίζει την μπάλα απ' έξω με την, μετά την τεχνική ποινή που δέχτηκε ο Πάγκος του Ολυμπιακού. Η μπάλα λοιπόν στα χέρια της Νικολοπούλου, η οποία θα επαναφέρει στην Βίτολα. Ξανά Νικολοπούλου, Williams, Βίτολα, στην Σπυριδοπούλου. Υποψία φάουλ, δεν σφυρίζει κάτι. Ενώ η τάπα από την Νικολοπούλου με φάουλ, η οποία δεν το δέχεται, διαμαρτύρεται έντονα δαγκώνοντας τη φανέλα της. Και άλλες διαμαρτυρίες από την Βίτολα στην δεύτερη διαιτητή. Νομίζω ότι η φάση ήταν καθαρή, ήταν μόνο μπάλα είχε βρει. Η Ντίν λοιπόν είναι έτοιμη να εκτελέσει την πρώτη της βολή. Ευστοχή, 71-63. Ευστοχή και στη δεύτερη, 71-64, 6-13 πριν τη λήξη του αγώνα. Η Williams θα πάρει το φάουλ από την Church. Ενώ πλέον ο Ολυμπιακός εκτελεί βολές σε κάθε φάουλ, αφού ο Ηρακλής έχει κάνει ήδη 5 φάουλ. Williams λοιπόν στις βολές για τον Ολυμπιακό. Πρώτη βολή μέσα, 72-64. Και η δεύτερη μέσα, 73-64. Καραλή με την μπάλα κατεβάζει για τον Ηρακλή, δίνει στην Ντίν. Με Πετυρή Νικολοπούλου. Ξεμαρκάρεται, προσπαθεί τουλάχιστον η Ντίν. Παπαροϊδάμι. Σκλέβει την μπάλα η Βίτολα. Και δίνει, ενώ η μπάλα δεν διεκδικείται, δίνει τζάμπολ η διαιτητής. Η μπάλα δεν διεκδικείται, έχει κλέψει την μπάλα η Βίτολα, κυλάει στο παρκέ και δίνει τζάμπολ, και επειδή το βελάκι δείχνει η Ηρακλής, η μπάλα είναι στο Ηρακλή. Επαναφορά λοιπόν από την Καραλή. Τσέρτς, βήματα. Οκ, ορισμένα σφυρίγματα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνονται έτσι, χωρίς να υπάρχει, τέλος πάντων. Νικολοπούλου κατεβάζει την μπάλα τώρα για τον Ολυμπιακό. 73-64. Σπυριδοπούλου στην Νικολοπούλου και πάλι αυτή στην Βίτολα. Στριφογυρίζει αυτή, αποστοχή. Κατεβάζει την μπάλα η Γεροστέργιου, δίνει στην Ντίν. Ντίν ένας με έναν με την Νικολοπούλου, θα αστοχίσει. Μόρισον θα πάρει το rebound. Έχουν γίνει 3 φάουλ εκεί πέρα στην προσπάθεια της Τσέρτς να πάρει την μπάλα από τα χέρια της Μόρισον. Δεν έχει δει κανένα η τριάδα των διαιτητών. Βίτολα για 3 από τη γωνία, ευστοχή η Βίτολα. 76-64, 5 λεπτά ακριβώς πριν τη λήξη του αγώνα. Ντίν για την Τσέρτς. Ντίν από πολύ μακριά για 3, αστοχή, Βίτολα το μακρινό rebound. Williams με την μπάλα στα χέρια τώρα για τον Ολυμπιακό, θα πάρει το screen από την Morrison, θα δώσει στη γωνία για την Νικολοπούλου, αστοχή Νικολοπούλου, Γεροστέργιου θα πάρει το rebound. Η Church προσπαθεί να τρέξει, έχει γυρίσει όμως η Βίτολα για 3, η Church αστοχή, μακρινό rebound της Ντίν. Καραλή για 3, αστοχή και αυτή, Βίτολα το rebound.
Κάνει νόημα η Νικολοπούλου να ηρεμήσει η Βίτολα, παίρνει την μπάλα και κατεβάζει ήρεμα σε σετ επίθεση η Νικολοπούλου. Δίνει στην Williams. Βίτολα. Κλέβει την μπάλα η Παπαροϊδάμη πριν φτάσει αυτή στα χέρια της Morrison. Church θα ευστοχίσει στον ευνηδιασμό. Νικολοπούλου με την Williams κατεβάζουν την μπάλα. Φάουλ από την Καραλή, η οποία έπεσε πάνω στην Williams. 3:46 πριν το τέλος του αγώνα, με το σκορ να είναι στο 76-66 και τον Ολυμπιακό να εκτελεί δύο βολές με την Williams. Williams ευστοχή στην πρώτη βολή, 77-66. Ευστοχή και στη δεύτερη βολή η Williams. Καραλή τώρα κατεβάζει την μπάλα για τον Ηρακλή. Dean προσπαθεί να δώσει στην Παπαροϊδάμη. Δεν θα καταφέρει να φτάσει την μπάλα η τελευταία. Σπυριδοπούλου θα επαναφέρει για τον Ολυμπιακό. Θα δώσει στην Νικολοπούλου. Κατεβάζει αυτή την μπάλα. Σπυριδοπούλου στην Βίτολα. Στριφογυρίζει αυτή. Με μια έξοχη ενέργεια θα πετύχει ακόμα δύο πόντους για τον Ολυμπιακό, που θα φτάσει στους 80. Church στριφογυρίζει, βολές, φάουλ από την Σπυριδοπούλου, το οποίο είναι το πέμπτο της. Βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου λοιπόν και την θέση της παίρνει η Ζένια Καρλάφτη. Βολές για την Church του Ηρακλή. 3:12 πριν την λήξη του αγώνα. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Ευστοχή και στη δεύτερη. 80-68. Καρλάφτη με την μπάλα προσπαθεί να τρέξει. Δίνει στη Morrison. Βάζει το χέρι της εκεί η Γέρος Τέριους. Στέλνει την μπάλα εκτός. Morrison, Καρλάφτη, δίνει στην Βίτολα. Morrison, Καρλάφτη για τρεις, αστοχή, μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Νικολοπούλου, δίνει στην Βίτολα, η οποία μόνη της κάτω από το καλάθι, δεν θα μπορέσει εκεί να την ανακόψει η Church, η οποία δίνει στην Dean. Dean τρέχει, πάει να πάρει την προσπάθεια και φάουλ με το σώμα από την Καρλάφτη. 68 για τον Ηρακλή, 82 για τον Ολυμπιακό, 2:45 πριν την λήξη του αγώνα. Μέσα η πρώτη βολή. Για την Dean. Μέσα και η δεύτερη. 35 βολές έχει εκτελέσει ο Ηρακλής. Williams λοιπόν δίνει στην Βίτολα. Καρλάφτη παγώνει τον ευνηδιασμό. Williams με την μπάλα στα χέρια προσπαθεί να της κλέψει η Dean την μπάλα. 10 δευτερόλεπτα παραμένουν για τον Ολυμπιακό.
Williams για την Βίτολα. Williams για την Morrison, θα στοχίσει, αλλά παίρνει την μπάλα η Βίτολα και ευστοχεί. 84-70. Σουτ για 3 από την Πατούνη, η οποία έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο, αστοχή. Νικολοπούλου κατεβάζει την μπάλα. 2 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Κλέβει την μπάλα η Τσέρτς. Η Ντίν πάει στον ευθυνδιασμό. Θα αστοχήσει. Παίρνει το rebound. Καραλή. Προσπαθεί να διεισδύσει, παραλίγο να κλέψει Νικολοπούλου. Τσέρτς βγάζει για την Ντίν έξω από πολύ μακριά. Η Ντίν όμως θα ευστοχίσει σε σουτ τριών πόντων. 84-73. Νικολοπούλου, 1,5 λεπτό πριν το τέλος. Μόρισον θα πάρει το... Όχι, βήματα έχουν χρεώσει την Μόρισον, όχι με φάουλ. Μάλιστα. 1,5 λεπτό πριν τη λήξη του αγώνα, time out για τον Ηρακλή, με το σκορ να είναι στο 84-73 υπέρ του Ολυμπιακού. Με τη Βίτολα να έχει φτάσει στους 25 πόντους, αλλά την Williams να παραμένει πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού και του αγώνα με 27. Χτυπάει η κόρνα της γραμματείας, οι δύο ομάδες καλούνται να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο και για να δούμε με τις πεντάδες που θα επιστρέψουν για αυτό το τελευταίο 1,5 λεπτό. Ο Ηρακλής έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο με την Καραλή, με την Πατούνη, με την Γεροστέργιου, την Ντίν και την Τσέρτς. Ενώ για τον Ολυμπιακό έχει μπει η Βίτολα, η Williams, η Morrison, η Καρλάφτη και η Νικολοπούλου. Πίεση σε όλο τον αγωνιστικό χώρο για τον Ολυμπιακό. Με την Πατούνη να προσπαθεί να επαναφέρει. Δίνει στην Ντίν Νικολοπούλου και δίνει στην... Συγγνώμη, Ντίν δίνει στην Καραλή. Ξανά για την Ντίν. Νικολοπούλου επιτηρεί την Ντίν. Στριφογυρίζει. Παραλίγο να κλέψει Μόρισον. Βήματα έχει κάνει εκεί η Ντίν. Μάλιστα, δεν σφυρίζεται τίποτα. Williams καταφέρνει να κλέψει με φοβερή ενέργεια. Θα στοχίσει όμως, η Καρλάφτη θα πάρει το μακρινό rebound. Νικολοπούλου για την Βίτολα, η οποία με έναν ανάποδο λέει αν θα πετύχει το καλάθι για τον Ολυμπιακό. 86-73. Καραλή με την μπάλα, λιγότερο από ένα λεπτό για την λήξη του αγώνα. Ντίν για την Τσέρτς. Θα προσπαθήσει να κλέψει η Μόρισον, Γεροστέργιου, αστοχή, Βίτολα με την Νικολοπούλου να κατεβάζει την μπάλα τώρα για τον Ολυμπιακό σε ήρεμο τέμπο. Βίτολα στη γωνία για την Καρλάφτη, μέσα! 89-73 για την Ζένια Καρλάφτη. Με την Καραλή να έχει τώρα την μπάλα, 15 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
Τσέρτς, ευστοχή και αυτή για 3. 89-76. Και time out για τον Ηρακλή. 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 13 πόντους πίσω, μάλιστα. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστροφή και πάλι σε λίγο για την αποφώνηση του αγώνα και φυσικά τα τελευταία 11,3 δευτερόλεπτα που έχουν απομείνει. Από πλάγια λοιπόν η μπάλα για τον Ολυμπιακό, με την Νικολοπούλου να είναι έτοιμη να επαναφέρει για αυτά τα 11,3 δευτερόλεπτα που απομένουν για την λήξη του αγώνα. Νικολοπούλου θα δώσει στην Καρλάφτη, ξανά για την Νικολοπούλου. Θα πάρει το φάουλ από την Τσέρτς. Ακόμα ένα σκληρό φάουλ. Και ακόμα μια τεχνική ποινή από την διαιτητή. Οφείλω να πω ότι ότι τέτοιες διαιτησίες είναι επικίνδυνες για το πρωτάθλημα και το άθλημα γενικότερα. Επικίνδυνη συγκεκριμένη διαιτητής. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο έχει δείχνει τέτοιο μένος και κάνει μάλιστα και αστείες γκριμάτσες, προκαλώντας εδώ πέρα και τον κόσμο αλλά και τον πάγκο του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Η Ντίν λοιπόν είναι έτοιμη να εκτελέσει την βολή μετά την τεχνική ποινή που δέχτηκε ο πάγκος του Ολυμπιακού στα 7,5 δευτερόλεπτα πριν την λήξη. Αυτή ήταν η 36η βολή του Ηρακλή. Προφανώς και είχε δίκιο ο κύριος Νίκλας όταν έλεγε πριν ότι θα φτάσει τις 40 βολές. Και συνέχεια στον αγώνα με αυτή τη φορά με τις βολές από το φάουλ που είχε κερδίσει πριν λίγο η Νικολοπούλου. Αστοχή στην πρώτη βολή. Αστοχή και στη δεύτερη. Βίτολα θα πάρει το rebound. Αστοχή. Μόρισον θα πάρει το rebound. Θα πετύχει το καλάθι. 91-77. 4 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ντίν τρέχει. Δεν θα καταφέρει να κάνει το... Ενώ φαίνεται να έχει τραυματιστεί. Όχι, ευτυχώς. Στην προσπάθειά της η Καρλάφτη να την κόψει. Έπεσε λίγο άτσαλα κάτω. Αλλά δεν, ευτυχώς δεν έχει κάτι. Η Ζένια είναι μια χαρά. Ενώ τώρα έντονες διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού προς την διαιτητική τριάδα για τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε άμυνα όλη η ομάδα του Ηρακλή, με γόνατα, με αγκώνες, με χέρια, με σπροξήματα, με οι οποίες πολλές φορές υπερέβαλαν το, μπορούμε να πούμε, προχωρούσαν λίγο πιο μακριά από το αθλητικό δυνατό μαρκάρισμα. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά ο αγώνας τελείωσε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 91-77 τον Ηρακλή, την αξιόμαχη ομάδα του Ηρακλή, και προχωράει για την συνέχεια του
πρωταθλήματος. Να πούμε νωρίτερα ότι η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού έχει κερδίσει τον Νοχανίων με 25-11. Νομίζω ότι λογικά πρέπει να έχει ξεκινήσει ο αγώνας της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού απέναντι στον Ηλυσιακό, ενώ το βράδυ στις 7.30 ώρα, με συγχωρείτε να ανοίξω το πρόγραμμα για να σας πω ακριβώς, 7.30 ώρα, ναι, ο Ολυμπιακός, η ομάδα handball ανδρών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την Ιταλική Ραϊμόντ Σάσαρη εκτός έδρας στον πρώτο της αγώνα για τον για το EHF Europe Cup. Κάπου εδώ θα κλείσουμε την σύνδεσή μας με το με την αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο OSUFUPU TV και στις μεταδόσεις που κάνει ο Έρας Στέγνης Ολυμπιακός για την επόμενη Τρίτη, όπου θα αναλάβει την παραγωγή του αγώνα για το EuroCup της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού απέναντι στην Ρίγα, εδώ στην αρένα του ΣΕΦ. Για όσους θέλουν να έρθουν 6.30 ώρα την επόμενη Τρίτη, Ολυμπιακός με την ΤΤΤ Ρίγα στην αρένα του ΣΕΦ, είπαμε, και την επόμενη μέρα στον επαναληπτικό του handball, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ρέιμοντ Σάσαρη στην Ηλιούπολη. Καλό απόγευμα από το ΣΕΦ, να έχετε ένα πολύ καλό Σάββατο Κυριακό. Γεια σας. Μα λέγα που παίζανε κάτσι άλλοι. Εγώ είπα. Τι. Ναι, οκ. Okay. Μα λέγα 40 βολές, 37 βολές. Το είπα και εγώ στη μετάδοση σου λέω, 35 βολές, 37. Πόσο. 36 βολές. Και τους κάνει ο τέτοιος όταν ήταν στις 28, τους λέει θα φτάσετε 40 βολές. Και του δώσαν τεχνική ποινή. Καλά, θα κάνω και εγώ αναφορά στο πρόλογο. Όχι τρελά πράγματα. Ό,τι έγινε. 40 βολές. Εντάξει, δηλαδή με ποιον παίζαμε, τους Chicago Bulls. Θα το βάλω ειρωνικά. Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω.